Γίνεται μια ολόκληρη κουβέντα. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κατά τη γνώμη μας ορισμένα ζητήματα σε ποια βάση συζητάμε. Τα συζητάμε αυτά τα θέματα. Γιατί διαφορετικά κουβέντα στον αέρα και φιλολογικές συζητήσεις μπορεί να κάνουν πάρα πολλές. Το κράτος καταρχάς. Ο κύριος Υπουργός έβαλε ορισμένους άξονες. Το κράτος στο παρόμοιο είναι κάτι το ουδέτερο. Είναι δηλαδή πάνω από την κοινωνία και για όλη την κοινωνία. Και όταν η κοινωνία δεν είναι ενιαία και έχει αντιθέσεις, το κράτος εκεί τι ρόλο παίζει. Το ρόλο του πυροσβέστη των αντιθέσεων ή αντίθετα της θωράκισης κάποιων συμφερόντων περισσότερων σε βάρος άλλων από τις αντιτιθέμενες κοινωνικές ομάδες που υπάρχουν. Εμείς το λέμε καθαρά. Το κράτος είναι ένα εργαλείο, το οποίο, ένα εργαλείο εξουσίας της κυρίαρχης κοινωνικής κάθε φορά τάξης. Και από αυτή την άποψη μιλάμε για αστικό κράτος στις σημερινές συνθήκες του καπιταλισμού. Γιατί η κυρίαρχη τάξη είναι η αστική τάξη. Και επιβάλλει διαμέσου του κράτους τη θέλησή της στις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες ή και στις άλλες τάξεις, την εργατική τάξη. Άρα λοιπόν είναι ένα εχθρικό επί της ουσίας κράτος για το λαό σε όλες τις εκφάνσεις. Ακόμη και στο παρελθόν, όταν είχε προοδευτικά σημάδια η αστική τάξη από τη μεταβίβαση, παρέμενε λοιπόν ένα κυρίαρχο δεδομένο διασφάλισης των συμφερόντων, θωράκισης αυτών των συμφερόντων και με τους μηχανισμούς καταστολής ή με τις άλλες δυνάμεις τις οποίες έχει. Ένα το κρατούμενο λοιπόν είναι αυτό. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε ένα κράτος που από τη φύση του είναι εχθρικό για τις ανάγκες του λαού και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων. Ένα. Δεύτερον, οι όποιες προσαρμογές έγιναν τις τελευταίες δεκαετίες δεν ήταν και αυτές ουδέτερες προσαρμογές, αλλά προσάρμοζαν τη λειτουργία του κράτους στις νέες ανάγκες του κεφαλαίου. Ακόμη περισσότερο τις προσάρμοζαν. Με αποτέλεσμα να μπορέσει ακριβώς, για να μπορέσουν ακριβώς να υλοποιούνται καλύτερα τα συμφέροντα, οι προτεραιότητες, οι στρατηγικές επιλογές της αστικής τάξης. Και έχουμε από τη μια μεριά το εξής παράδοξο. Ένα κράτος το οποίο είναι πολύ ισχυρό όταν θέλει να επιβάλλει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης, όταν θέλει να επιβάλλει τις αντιλαϊκές και αντεργατικές του πολιτικές και ταυτόχρονα πολύ ανίσχυρο όταν πρέπει να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή, όταν πρέπει να προστατεύσει τους ανθρώπους από τα διάφορα φυσικά φαινόμενα και τις επιπτώσεις. Και αυτό δεν συμβιβάζεται να είναι από τη μια μεριά πολύ ισχυρό σε ορισμένους τομείς και πολύ ανίσχυρο σε κάποιους άλλους, αλλά είναι ζήτημα επιλογής που έχουν γίνει διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Έτσι λοιπόν με αυτές τις αλλαγές τις οποίες έγιναν, τις μεταρρυθμίσεις, γίνεται όλο και μεγαλύτερη η σύμφιση των δομών του κράτους άμεσα με τους επιχειρηματικούς ομίλους. Είτε μέσα από παραχώρηση λειτουργιών που ασκούνταν στο παρελθόν από το κράτος να ασκούνται απευθείας από τους επιχειρηματικούς ομίλους, είτε με τη γνωστή μέθοδο των συμπράξεων ανάμεσα στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα. Βεβαίως, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε και ένα ποιοτικό βήμα παραπάνω. Μιλάμε για την επιτροπή, ας το πούμε έτσι, Μπένου και τη Βόρεια Εύβοια. Μια κρατική επιτροπή. Το κράτος και η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία παίζει το ρόλο, αλλά από τον σχεδιασμό, τη μελέτη και την υλοποίηση των σχεδίων μπαίνουν άμεσα οι επιχειρηματικοί όμιλοι, απευθείας, χωρίς τη διαμεσολάβηση του αστικού κράτους. Αυτοί οργανώνουν ποιες μελέτες θα γίνουν, αυτοί χρηματοδοτούν τις μελέτες και άρα ελέγχουν και τα αποτελέσματα των μελετών με βάση τα συμφέροντά τους. Αυτό είναι ένα ποιοτικό βήμα στην ακόμη μεγαλύτερη εκχώρηση
ας το πούμε έτσι, αρμοδιοτήτω του κράτους προς το μεγάλο κεφάλαιο. Τρίτο ζήτημα, δεύτερο ζήτημα μάλλον, είναι η εμπορευματοποίηση μιας σειράς λειτουργιών, όλο και περισσότερο. Δηλαδή, τα λαϊκά στρώματα για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσίες, παλιότερα κρατικές ήταν, παρέχονταν δωρεάν, πρέπει να βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Από την υγεία, από την παιδεία, από την πρόνοια. Και βεβαίως υποβαθμισμένη παροχή αυτών των υπηρεσιών. Τρίτο ζήτημα. Έχουμε τις ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις. Την εντατικοποίηση των εργαζόμενων συνολικά στο κράτος. Είτε αυτό είναι ο στενός κρατικός τομέας, είτε είναι τα υπόλοιπα τοπικά και περιφερειακά όργανα του κράτους. Στη θέση της μόνιμης και σταθερής απασχόλησης έχουμε τους συμβασιούχους, συμβασιούχους έργους, συμβασιούχους χρόνου. Έχουμε τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, έχουμε τη μαθητεία, έχουμε την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, τα διάφορα προγράμματα ενεργητικής απασχόλησης. Γιατί όλο αυτό? Γιατί βεβαίως αυτή η συρρήκνωση των λειτουργιών του κράτους, επειδή δεν μένει κενό, έρχεται να την καλύψει ο ιδιωτικός τομέας μέσα από τη συμπράξη, από την εμπορευματοποίηση. Τέταρτο στοιχείο. Σε σχέση με τα οικονομικά, έχουμε όλα αυτά τα χρόνια μια όλο και λιγότερη συμμετοχή του κράτους στους πόρους της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης. Εδώ η πορεία των ΚΑΠ ούτε καν αυτά τα οποία έχουν θεσμοθετήσει το αστικό κράτος, γιατί πρέπει να δίνονται στους δήμους και στις περιφέρειες, δεν δίνονται επί της ουσίας. Όλο και μικρότερη χρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος στην τοπική και περιφερειακή διοίκηση. Και υποκατάσταση αυτών των θεσμοθετημένων πόρων από τους ίδιους πόρους, στο όνομα της οικονομικής αυτοτέλειας, που αυτό που οδηγεί στην ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση των λαϊκών στρωμάτων, στην αύξηση των ανταποδοτικών τέλων που θα έπρεπε να καταργηθούν. Τι σημαίνει ανταποδοτικό τέλος? Για κάτι το οποίο έχει πληρώσει ο φορολογούμενος μέσα από τους φόρους στο κρατικό κράτος, πρέπει να ξαναπληρώσει το Δήμο, πρέπει να ξαναπληρώσει την περιφέρεια. Και που επιταχύνει τη λογική της εμπορευματοποίησης. Και εν κατακλείδη, για να μην μακρηγορώ, γιατί μπορώ να πω πάρα πολλά παραδείγματα, όλες αυτές οι κοσμογονικές, όπως είπε η προηγούμενη ομιλήτρια, η εκπρόσωπος του κινήματος αλλαγής που γίνανε τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10-12 χρόνια στις περιφέρειες και στους δήμους, έχουν κάποιο αποτέλεσμα? Αυτές οι κοσμογονικές αλλαγές, βεβαίως, λέμε. Υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία είναι ορατά διαγυμνού οφθαλμού. Και το κριτήριο είναι αυτές οι κοσμογονικές αλλαγές οδήγησαν στη βελτίωση ή όχι της θέσης των λαϊκών στρωμάτων. Εμείς λέμε οδήγησαν στην επιδείνωση της θέσης του λαού. Στη διεύρυνση της απόστασης ανάμεσα στις δυνατότητες που υπάρχουν για να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες και στο επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών ανάγκων. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, η συζήτηση αυτό για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ή για την περιφερειακή διακυβέρνηση είναι επί της ουσίας μια συζήτηση η οποία σχετίζεται όχι με το αν θα βελτιωθεί η θέση των λαϊκών στρωμάτων, αλλά πώς θα μπορέσει, μέσα από ποια μορφή θα έχουμε καλύτερη διαχείριση προς όφελος των αναγκών και των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων και του κεφαλαίου. Εκεί οδηγεί. Γιατί δεν κατάλαβα, άμα πάμε στην περιφερειακή διακυβέρνηση, για παράδειγμα, θα αλλάξουν οι προτεραιότητες στο σχεδιασμό όσον αφορά τις υποδομές? Εδώ καταρτίζουν τώρα τα περιφερειακά προγράμματα για την 21-27 και για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ποιες υποδομές μπαίνουν σε προτεραιότητα? Μπαίνουν σε προτεραιότητα υποδομές που έχει καθορίσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση διαμέσου του κανονισμού του νέου ΕΣΠΑ. Μπαίνουν σε προτεραιότητα οι ίδιες υποδομές που καθορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση, στη συμπροκειμένη περίπτωση η Νέα Δημοκρατία, για το ποιες υποδομές θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ, προσαρμόζοντάς τες στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Και σε αυτό το πλαίσιο οι περιφερειακές διοικήσεις κατορτίζουν τα δικά τους περιφερειακά προγράμματα, τα δικά τους ΠΕΠ. Με αποτέλεσμα οι υποδομές να είναι αυτές οι οποίες θα οδηγήσουν στην πράσινη μετάβαση, στον ψηφιακό εξυγχρονισμό και στην ψηφιακή μετάβαση. Και επί τ' ουσίας είναι οι υποδομές που σχετίζονται άμεσα με τις προτεραιότητες και τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομήλων για να μπορέσουν ακριβώς να προχωρήσουν οι επενδύσεις στην ψηφιακή και στην πράσινη μετάβαση. Ενώ αντίθετα οι υποδομές που σχετίζονται με την προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν προβλέπονται. Δηλαδή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης για την αντιπυρική προστασία ή ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός μελέτης, ελέγχου και αποκατάστασης της αντισεισμικής θωράκισης των δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων της χώρας. Τέτοια ζητήματα που είναι κυρίαρχα, που μπορούν να βελτιώσουν τη θέση, δεν υπάρχουν. Και δεν πρόκειται να υπάρξουν ακόμη και με περιφερειακή διακυβέρνηση. Και από αυτή την άποψη, η συζήτηση η οποία γίνεται για περαιτέρω μεταφορά αρμοδιοτήτων στις πλάτες της περιφέρειας και στους δήμους, είναι μια συζήτηση η οποία είναι αντιδραστικού χαρακτήρα. Εμείς το λέμε καθαρά, ότι περαιτέρω μεταφορά αρμοδιοτήτων. Γιατί είναι αντιδραστικού χαρακτήρα? Γιατί θα σχετίζονται με αρμοδιότητες οι οποίες εκ της φύσεως έχουν ένα ενίο χαρακτήρα. Και το αστικό κράτος, ανεξάρτητα του βαθμού αν συμφωνούμε ή όχι, μπορεί να διασφαλίσει μια ενιαία παροχή και στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές. Είναι τα ζητήματα της υγείας, είναι τα ζητήματα της παιδείας, είναι τα ζητήματα της πρόνοιας. Ανεξάρτητα των εξελίξεων των αντιδραστικών τα οποία έχουμε. Για φανταστείτε λοιπόν η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να περάσει σε επίπεδο δήμων, που και στις σημερινές συνθήκες έχει καταγραφεί ένα πολύ μικρό επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ότι υπάρχει στη χώρα μας και ότι υπάρχουν και μεγάλες ανισότητες ανάμεσα σε περιφέρειες. Φανταστείτε λοιπόν αυτή η αρμοδιότητα να περάσει στους δήμους, πόσο περισσότερο θα οξυνθούν οι ανισότητες ανάμεσα σε περιφέρειες. Το ίδιο έχει να κάνει και με τα σχολιά. Άρα λοιπόν, παραχώρηση αρμοδιοτήτων σε τέτοιες λειτουργίες θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη όξυνση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων. Είναι καθαρό αυτό το πράγμα και δεν χωράει συζήτηση. Αυτό μπορούμε να το δούμε σε μια σειρά αρμοδιότητες οι οποίες έχουν παραχωρηθεί. Οι πιο πλούσιες περιφέρειες, οι πιο πλούσιοι δήμοι θα έχουν καλύτερη δυνατότητα λειτουργίας. Και άρα λοιπόν επιδείνωσε ακόμη μεγαλύτερη επίπτωση. Και για να μην κουράσω, γιατί είναι πολλές οι πτυχές που μπορούμε να κουβεντιάσουμε, εγώ κλείνω με μια κατακλίδα την όλη συζήτηση, ότι αυτό το κράτος και τα όργανα του σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όπως είναι οι δήμοι και οι περιφέρειες, δεν βελτιώνεται, έτσι, θα αντιδραστικοποιείται όλο και περισσότερο. Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει είναι να ανατραπεί. Και στη θέση του αστικού κράτους, η εργατική τάξη να οικοδομήσει το κράτος της εργατικής τάξης, που θα είναι το κράτος της εξουσίας της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων και που στο επίκεντρο θα έχει την ικανοποίηση των αναγκών, των σύγχρονων και διευρυμένων αναγκών και όχι την κερδοφορία. Αυτά έτσι, πολύ περιληπτικά, βάζοντας το πλαίσιο μιας συζήτησης που θα πρέπει να ανοίξει και είναι χρήσιμο να ανοίξει κατά τη γνώμη μας και όχι ζητήματα τα οποία συγκαλύπτουν αυτή την εικόνα και τη συσκοτίζουν.